Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάριο Ιωάννου Ήλια, που είναι μουσικοσυνθέτης. Καλή σας ημέρα. Νομίζω θέλαμε να ξεκινήσουμε, αλλά κρατάτε. Τι είναι αυτό που κρατάτε που μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση? Μας έχει φέρει την ελευθερία. Καλημέρα σας. Καλή σας καλημέρα ημέρα. Σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είπα να φέρω την ελευθερία μαζί μου, διότι η ελευθερία κατακτείται με κόπον και με μόχθον. Έτσι και το έργο δημιουργήθηκε με κόπον και Θέλετε με μόχθον. Θέλετε να το σηκώσετε λίγο, να το δείτε και τηλεθεατές μας? Θα σας βοηθήσω κι εγώ εδώ. Βεβαίως. Έτσι να το κρατήσουμε. Αυτό είναι η παρτιτούρα του έργου. Ζυγίζει 5,5 κιλά, έχει ύψος 75 εκατοστά, συμπεριλαμβάνει 111.511 νότες. Πίστευτο. Και είναι ένα έργο το οποίο δημιουργήθηκε μετά από ανάθεση της ΕΡΤ, δηλαδή βρισκόμαστε στο σπίτι της ανατεθείσας αρχής, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και ελαιοποιείται από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Ένα πολυμεσικό έργο, και εμείς έχουμε σε αποκλειστικότητα κάποια πλάνα από τα γυρίσματα που έγιναν 2 μέρες στην Ρωμαϊκή Αγορά με την σύμπραξη της ΕΡΤ, και βλέπουμε πίσω τα πολύ πολύ εντυπωσιακά πλάνα από τον drone της ΕΡΤ. Μιλήστε μας για αυτό το έργο και αυτή την πρωτοβουλία, το οποίο είναι ένα πολυμεσικό έργο, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Τι ακριβώς είναι ένα πολυμεσικό έργο? Πολυμεσικό σημαίνει ότι εμπεριέχει διάφορα στοιχεία τα οποία εξ αρχής είναι ετερογενή, και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, χρησιμοποιούνται, όπως βλέπουμε και στις οθόνες μας, μια συμφωνική ορχήστρα, 4 παραδοσιακά όργανα. Χρησιμοποιούνται επίσης 6 κρουστά, όπως επίσης και κάποια στοιχεία τα οποία είναι συνδεδεμένα με την δημοτική, αν θέλετε, θρησκεία, που ήταν και η έμπνευση του ίδιου του Διονύσιου Σολομού, και από τη γειτονική Ιταλία και από τη Θεία Κομμωδία του Δάντη Αλιγέρη, όπως είναι τα σήμαντρα και όπως είναι τα θυμιατά. Αλλά και μουσικά, αλλά και κάποια στοιχεία που θυμίζουν Ελλάδα, όπως τα τσαρούχια. Έτσι. Μιλήστε μας. Το τσαρούχι είναι βεβαίως ο ήχος της ελευθερίας, θα έλεγα, για την Ελλάδα, άμεσα συνδυόμενος με το 1821. Έτσι το άγημα των Ευζώνων. Εδώ βλέπετε στοιχεία από την έμπνευση, όπου είχα πάρει, ας το πούμε, την πρώτη ύλη από τους ήχους, και συγκεκριμένα τα 60 καρφιά που βρίσκονται κάτω από τα τσαρούχια, τις ονομαζόμενες προκαδούρες. Εκτός έτσι, από τα τσαρούχια, τι άλλους ήχους έχετε συμπεριλάβει? Υπάρχει, εκτός από το άγημα των Ευζώνων, υπάρχει ένα άγημα τυφεκιστών, δηλαδή η εκπλησσοκρότηση τυφεκίων, και αυτό είναι σαν εκπλησσοκρότηση της συλλογικής μνήμης, διότι το έργο απευθύνεται στις μέρες μας, και όπως τις 25 του Μάρτη που μας πέρασε η Προεδρική Φρουρά είχε γράψει ότι η ησυχία που επικρατούσε εκεί στο χώρο όπου γινόταν η παρέλαση ήταν σαν η έναρξη της Νέας Ελλάδας, της έναρξης του Ελληνισμού, και το τσαρούχι στο πάτωμα ή ας πούμε στο έδαφος είναι για να αντιλαμβάνονται οι νεκροί και να ακούν ότι είμαστε εδώ και ότι συνεχίζουμε αυτήν όλη την ένδοξη πορεία του Ελληνισμού. Αυτή λοιπόν είναι η ήχη για τα 200 χρόνια. Έτσι. Από την Ελληνική Επανάσταση. Η ελληνική ήχη 100 χρόνια μετά θα είναι οι ίδιοι ή θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι υπάρχει πάντα μια εξέλιξη ή, αν θα θέλετε, μετεξέλιξη του ανθρώπινου είδους, και ο πολιτισμός συνεχίζει, παρόλο το ότι βασίζεται σε μια γερή βάση όπως είναι η αρχαία Ελλάδα, αλλά και μετέπειτα όλοι οι αγώνες του ελληνισμού για απελευθέρωση, για ελευθερία, για την αξίωση των ιδανικών, τα οποία είναι συνδεδεμένες με την ελευθερία, όπως είναι η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, η αλληλεγγύη. Αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία μέσω των αιώνων, όπως λέει και ο Ανδρέας ο Κάλβος, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Όλη αυτή η προσπάθεια συνδέεται άμεσα με ήχους, και εφόσον βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου και η τεχνολογία παίζει αναπόσπαστο μέρος στην ύπαρξή μας, έτσι μέρα με τη μέρα προσθέτονται νέα στοιχεία, και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να αντιλαμβανόμαστε και να ακούμε περισσότερο και να μιλούμε λιγότερο. Σωστά. Τι είναι αυτό που σας εμπνέει και ποιους ήχους χρησιμοποιείτε περισσότερο στις μουσικές που συνθέτετε, και γυρίζοντας και τις πόλεις του κόσμου? Με ενδιαφέρει πάντα η κουλτούρα του ανθρώπου, το ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει μέσα από την ιστορία του, μέσα από τους αιώνες, να δημιουργήσει και έτσι η ταυτότητα του να είναι συνυφασμένη με κάποια ηχητικά στοιχεία. Βεβαίως τα ηχητικά στοιχεία έχουν να κάνουν με την ιστορία, με την παράδοση, με τον πολιτισμό, με κάποια γεγονότα τα οποία ίσως τον έχουν αλλοιώσει ή τον έχουν εξαναγκάσει να κάνει κάποιες νέες τάσεις, ίσως και τολμηρές, ώστε να διασφαλίσει την ύπαρξή του.
Έτσι θεωρώ ότι και είναι, ας το πούμε, ένα εγχείρημα το οποίο έχω ξεκινήσει το 2017 με την έννοια του να ανακαλύψω για μένα και να προσπαθήσω να το μεταφέρω και παρακάτω το ηχητικό πορτρέτο κάποιων γεωγραφικών θέσεων. Και το όραμα που είναι να ολοκληρωθεί εφόσον όλη η γη ή κάποια, ας το πούμε, τα σημαντικότερα στοιχεία ή γεωγραφικές τοποθεσίες της γης έχουν σκιαγραφηθεί με αυτόν τον ηχητικό πορτρέτο. Πολύ ωραία. Και μέσα σε όλα τα επιτεύγματα που έχει καταφέρει ο κύριος Μάριος Ιωάννου είναι και μία θέση στα βιβλία των Ρεκόρ Γκίνες. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, να το ξαναδείξουμε και έτσι να σας αποχαιρετήσουμε, να δείξουμε την ελευθερία. Να είστε καλά, κύριε Ιωάννου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.